Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, ο χώρος της Περιφέρειας, αγαπητέ Αλέκου, αρχίζει και μου γίνεται εξαιρετικά οικείος. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι η οικειότητά μου με την Ήπειρο είναι τέτοια που φαντάζονται και επισκέψεις μου στην Ήπειρο χωρίς καν να έχω έρθει εδώ πέρα και να πίνω τσίπουρα ή ουίσκι με τον κύριο Αμυρά, ενδεχομένως το δικό τους φαντασιακό κόσμο των fake news. Σήμερα δεν μιλάμε όμως με fake news. Μιλάμε για πραγματικά έργα τα οποία υλοποιούνται και τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά την όψη της Ηπείρου. Θέλω για ακόμα μια φορά να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη για το επίπεδο της συνεργασίας μας. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους δημάρχους. Γνωρίζω ότι έχουν μια εξαιρετική επικοινωνία και με το αρμόδιο Υπουργείο και πράγματι είναι αυτή η ενότητα της κεντρικής κυβέρνησης, του δεύτερου και του πρώτου βαθμού, που τελικά φέρνει αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Είχα πει, χαριτολογώντας την προηγούμενη μου επίσκεψη, ότι κανείς περιφερειάρχης δεν μου στέλνει περισσότερα μηνύματα από τον Αλέκο. Το είχα πει ελπίζοντας ότι ίσως να τον αποθαρρύνω. Είχε το ανάποδο αποτέλεσμα, διότι από τότε μου στέλνει διπλάσια μηνύματα. Αλλά βασικά είναι για καλό, καθώς με αυτόν τον τρόπο κρατώ και εγώ ζωντανή την επικοινωνία μου με αυτήν την πλευρά της Ελλάδος, με αυτή την περιφέρεια την οποία τόσο πολύ αγαπώ και τόση οικειότητα αισθάνομαι. Θύμισε εξάλλου και ο πρόεδρος της Βουλής τους οικογενειακούς ιστορικούς μου δεσμούς με την Ήπειρο αλλά και με την Δυτική Μακεδονία, με την Σιάτιστα στην οποία και εκεί βρέθηκε ο παππούς μου το 1912 ως επικεφαλής σώματος Κρητών Εθελοντών. Και πράγματι έρχομαι σήμερα στα Γιάννενα μετά από μια πολύ παραγωγική τετράωρη συζήτηση την οποία κάναμε στη Δυτική Μακεδονία με όλους τους φορείς της περιφέρειας, την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων για το πολύ μεγάλο εμβληματικό σχέδιό μας για τη δίκαιη μετάβαση της περιφέρειας αυτής, μιας περιφέρειας η οποία, όπως ξέρετε, ήταν πάρα πολύ εξαρτημένη από την εξόρυξη και την καύση λιγνίτη και καλείται τώρα να προσαρμοστεί με ταχύτητα στη μεταλιγνητική εποχή, έχοντας όμως τη διάθεσή της πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και ένα συγκροτημένο σχέδιο με σαφή ορίζοντα υλοποίησης. Και ακριβώς αυτή η δυνατότητά μας να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε είναι νομίζω αυτό το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε ως κυβέρνηση και να μπορούμε να διεκδικούμε την διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών. Θυμάμαι ότι σε μία διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πριν γίνω Πρωθυπουργός, σε μια εποχή μεγάλης πόλωσης τότε με την τότε κυβέρνηση, είχα πει ότι ο σκοπός μας δεν θα πρέπει να είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα δικαστήριο για το χθες, αλλά σε ένα εργοτάξιο για το αύριο. Και πράγματι, νομίζω ότι η Ελλάδα μετατρέπεται και με την πολύ συστηματική δουλειά η οποία γίνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και αντιμετωπίζουμε εκκρεμότητες οι οποίες μας έρχονται από το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και τα νέα μεγάλα έργα του μέλλοντος. Και ο δρόμος για τον οποίο μιλάμε σήμερα είναι πράγματι, αγαπητέ μου Υπουργέ, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Όπως σωστά είπατε, μελετάτε, κουβεντιάζετε, συζητιέτε για παραπάνω από μία δεκαετία. Είχα δώσει εξ αρχής σαφή κατεύθυνση στον Υπουργό και στον Υφυπουργό να βρουν μια πρακτική και εφαρμόσιμη λύση. Βρέθηκε η λύση σε συνεννόηση με την περιφέρεια, με τη σωστή διαστασιολόγηση του δρόμου, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να είναι επιλέξιμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα είναι ένας σύγχρονος, γρήγορος, ασφαλής, κλειστός δρόμος, ο οποίος θα ενώσει επιτέλους τα Γιάννενα με την Κακαβιά, με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας δρόμος ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη εθνική και γεωπολιτική σημασία, πέραν της εξυπηρέτησης, αγαπητέ μου Αλέκο, των κατοίκων της Ηπείρου. Ένας δρόμος ο οποίος θα έρθει και θα αποτελέσει με τον τρόπο του τη φυσική συνέχεια αφενός της Ιωνίας οδού και αφετέρου του Ε65,
ενός ακόμα πολύ σημαντικού αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος ουσιαστικά θα επιτρέψει στους κατοίκους, στους επαγγελματίες της Νότιας Ελλάδος, της Αθήνας, να επικοινωνούν με την Δυτική Μακεδονία και με την Ήπειρο από δύο διαφορετικές οδούς. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ε65 ήταν το βόρειο τμήμα του κολλημένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες ως προς την απεμπλοκή του και την υλοποίησή του. Καταφέραμε, διαπραγματευτήκαμε σκληρά με την Επιτροπή. Τα πρώτα εργοτάξια έχουν ήδη στηθεί και είμαι σίγουρος ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του δρόμου, αυτού του σημαντικού δρόμου, θα τηρηθούν απόλυτα. Ο δρόμος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, σας περιγράψαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δύο βασικά κομμάτια, για ένα καλπάκι 45 χιλιόμετρα και το καλπάκι Καγαβιά 24 χιλιόμετρα. Το πρώτο τμήμα έχει μελετητική οριμότητα, το δεύτερο δεν έχει, αλλά θα οριμάσουν γρήγορα οι μελέτες. Και ο σκοπός μας είναι όλος ο δρόμος να δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2022 και πιστεύω ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι ο πιο δύσκολος δρόμος να κατασκευαστεί τεχνικά, άρα πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και σχετικά σύντομα. Δύο κουβέντες μόνο για τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης και οι κύριοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Δεν έχω κρύψει το ενδιαφέρον μου για το πρωτογενή τομέα, ειδικά για την κτηνοτροφία και την ορεινή κτηνοτροφία. Και ναι, έχει δίκιο ο Αλέκος να θυμάται μια συνάντησή μας η οποία είχε γίνει στη Σαμαρίνα το 2018, όταν συζητώντας με τους ορεινούς κτηνοτρόφους της περιοχής είχα δεσμευθεί ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τα κυκλώματα παράνομων εισαγωγών και νομιμοποιήσεων προϊόντων τα οποία βαφτίζονται ελληνικά και τα οποία εκ των πραγμάτων κρατούσαν χαμηλά τις τιμές των πραγματικών ελληνικών προϊόντων. Και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε όλα τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν ξεχωριστή ταυτότητα και καθεστώς προστασίας, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν τις τιμές που πραγματικά τους αξίζουν για την ποιότητα των προϊόντων. Και ναι, νομίζω ότι οι τιμές του πρόβειου γάλακτος, αλλά και όχι μόνο, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η πολιτική αυτή την οποία ακολουθούμε έχει επιτυχία και τελικά είναι αυτές οι τιμές οι οποίες κρατούν τους κτηνοτρόφους στα βουνά μας και δίνουν μια προοπτική και στη νέα γενιά ότι αυτή η δραστηριότητα τόσο ταυτισμένη με την ιστορία της περιοχής θα μπορεί να συνεχίζεται και να αποφέρει καλά εισοδήματα σε όσους επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτό το δύσκολο αλλά πολύ όμορφο ταυτόχρονα επάγγελμα. Από το 2004 που μπήκα στη Βουλή θυμάμαι να γίνεται η συζήτηση για την νομιμοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων. 17 χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις θέλαν, όλες οι κυβερνήσεις προφανώς δεν μπορούσαν. Αυτή η κυβέρνηση και θέλει και μπορεί και το απέδειξε χθες με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο λύνει χρόνιες εκκρεμότητες για τους κτηνοτρόφους μας, επιτρέποντας με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος την τακτοποίηση των πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων και με αυτόν τον τρόπο λύνει και μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνολική χρηματοδότηση της κτηνοτροφίας, μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μια ακόμα εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, την οποία αυτή η κυβέρνηση με αποτελεσματικότητα μπορεί και επιλύει. Σε μια από τις προηγούμενες επισκέψεις μου στα Γιάννενα είχαμε μιλήσει για το πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας σε μια περιφερειακή πόλη η οποία στη συνείδηση πολλών μπορεί να μην ταυτίζεται με την υψηλή τεχνολογία. Και όμως εδώ έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα, εταιρείες που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα βρισκόντουσαν στα Γιάννενα, έχουν έρθει στα Γιάννενα. Η δε δημιουργία ενός πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας που θα συγκεντρώσει όλη αυτή τη δραστηριότητα είναι ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο. Όπως ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο είναι και το σχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να φέρουμε data center στα Γιάννενα. Γνωρίζετε ότι γίνονται πολλές επενδύσεις σε αυτούς τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων που αποτελούν τις υποδομές του μέλλοντος. Τα Γιάννενα μπαίνουν. Δεν θα πω αργά αλλά σταθερά, αλλά γρήγορα και δυναμικά στο χάρτη της υψηλής τεχνολογίας
και βέβαια οι συνέργειες με το Πανεπιστήμιο, αλλά και η πάρα πολύ σημαντική κοινότητα υπηρωτών της Διασποράς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας, αλλά θα ήθελα να επιστρέψουν στον τόπο τους, στην πόλη τους, στην περιφέρειά τους, είναι αυτή που τελικά ενθαρρύνει περισσότερες εταιρείες να επενδύουν εδώ πέρα στα Γιάννενα, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δυναμικές πόλεις της περιφέρειας. Τέλος, δύο κουβέντες για την πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερα. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης, η πρόταση από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη κατατεθεί στην UNESCO. Άλλη μια πτυχή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή και αξίζει αυτή την παγκόσμια την αναγνώριση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την υποβολή της πρότασής μας που αφορά τα Ζαγόρια, η οποία πιστεύω ότι με κάποιες μικρές καθυστερήσεις που είχαμε λόγω COVID θα είναι σε θέση και αυτή να δρομολογηθεί, να κατατεθεί εντός των επόμενων μηνών. Είχα πει προεκλογικά μιλώντας στα Γιάννενα, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτή την παρατήρηση, ότι εδώ πέρα στην Ήπειρο συμπυκνώνονται στον υπερθετικό βαθμό όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Είτε μιλάμε για δυναμική πρωτογενή παραγωγή σε όλες τις εκφάνσεις, είτε μιλάμε για ένα νέο μοντέλο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έρευνα, καινοτομία, τουρισμός 12 μήνες το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι. Χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα σε μία από τις πιο σημαντικές εφημερίδες του κόσμου, στους Financial Times, ένα πανέμορφο αφιέρωμα για τον ορεινό περιπατητικό τουρισμό της Ηπείρου το μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ακριβώς αυτές είναι οι προβολές, οι δράσεις, τα δημοσιεύματα που χρειαζόμαστε για να γνωρίσουν οι επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου τις ομορφιές της Ηπείρου και όχι μόνο το καλοκαίρι. Αυτή τη στρατηγική θα εξακολουθούμε να υπηρετούμε, αγαπητέ μου Περιφερειάρχη, με απόλυτη προσήλωση, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία είναι αναγκαίες αλλά όχι ικανές συνθήκες για να δρομολογηθεί η ανάπτυξη έτσι όπως την οραματιζόμαστε, πάντα σε συνεννόηση με την περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και είναι πολλά, είναι σημαντικά, για να πετύχουμε τελικά αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος πριν από 100 και τόσα χρόνια: οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για την ελευθερία, η δικιά μας γενιά αγωνίζεται για την προκοπή. Την προκοπή όλων, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και κυρίως τη δυνατότητά σας, τη δικιά σας, των παιδιών σας, των εγγονιών σας να παραμείνουν στον τόπο τους και να προκόψουν εδώ, όντας υπερήφανοι που είναι οι Ηπειρώτες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.